Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Χρήστος από τον Dr. Android. Σήμερα τσεκάρουμε τα TIG Pods Free, ένα set από ασύρματα Bluetooth ακουστικά, τα οποία έχουν το design των Apple AirPods και θα ρίξουμε μια ματιά για να δούμε τι μπορούν να κάνουν και αν αξίζουν τα λεφτά μας για να τα αποκτήσουμε. Για πάμε! Καταρχάς να πω ότι δεν μας τα έστειλε κανένας για να τα διαφημίσουμε. Ήθελα εγώ προσωπικά ένα νέο set ακουστικά, έκανα τις ψακτικές μου, την έρευνά μου και κατέληξα σε αυτά βάσει του τι προσφέρουν, βάσει του form factor, ήθελα ας πούμε κάτι τέτοιο και βάσει της τιμής τους. Οπότε αν ακούτε τη γνώμη μου, αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε τη γνώμη κάποιου που τα έχει και ενδιαφέρεστε για αυτά, τότε καλό είναι να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Έχουμε in-ear detection. Τι σημαίνει αυτό? Όταν τα φοράς και ακούς μουσική, αν κάποιος σου μιλήσει και βγάλεις το ένα από το αυτί σου, η μουσική γίνεται παύση, σταματάει να παίζει το κομμάτι, οπότε μπορείς να συζητήσεις άνετα με τον άλλον αυτό που θέλει να σου πει, και όταν το ξαναφορέσεις στο αυτί σου συνεχίζει η μουσική από εκεί που σταμάτησε. Intuitive Touch Controls έχει, ο κορμός του εδώ πέρα είναι αφής, είναι touch, μπορείς με διπλό χτύπημα να πας στο επόμενο τραγούδι ή να σηκώσεις μια κλίση. Αν σύρεις το δάχτυλο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αυξομειώνεται η ένταση του ήχου, και αν κάνεις διπλό πάτημα και κρατήσεις για 2 δευτερόλεπτα το δάχτυλό σου επάνω, μπορείς να καλέσεις για παράδειγμα τον Google Assistant. Voice Assistant Support υποστηρίζει Google Assistant, τη Siri της Apple και την Alexa της Amazon. Ambient Noise Cancellation και Noise Isolation διαθέτει δεύτερο μικρόφωνο, το οποίο λαμβάνει τον εξωτερικό ήχο, οπότε τον μειώνει, δηλαδή αν είσαι σε έναν πολύ συχνά στον δρόμο, περνάνε τα αυτοκίνητα κτλ, ακυρώνει αυτόν τον ήχο κατά την κλίση και όταν ακούς την μουσική σου. Εφαρμόζουν βέβαια και πολύ καλά στα αυτιά, είναι τέτοιο η κατασκευή τους, που για κάποιους είναι αρνητικό, θα το δούμε αυτό στην πορεία, θα το πούμε. 18 ώρες μπαταρία, εντάξει, έτσι όπως το γράφει είναι ψέμα. Τα ακουστικά κρατάνε 4 ώρες συνεχόμενα μουσική και μπορείς απλά να τα βάλεις μέσα στη θήκη τους να φορτίσουν και να τα ξαναχρησιμοποιήσεις. 18 ώρες κρατάει η θήκη, δηλαδή μπορείς να τα φορτίσεις περίπου 4 φορές για να συνεχίσεις να ακούς. Fast charging, τελειώνει η μπαταρία από τα ακουστικά, το βάζουμε μέσα και φορτίζουν στο 100% μέσα σε μισή ώρα με 40 λεπτά. Οπότε σε μισή ωρίτσα τα βάζεις μέσα, παπ, συνεχίζεις ξανά 4 ώρες μουσικούλα. Για να φορτίσει τώρα ο φορτιστής, ο οποίος έχει την αντίστοιχη θύρα micro USB, πρέπει να το βάλεις, όταν είναι τελειωμένη η μπαταρία, πρέπει να το βάλεις μια μισή ώρα στην πρίζα. Και call audio in both earbuds, όταν κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο, τον ακούς και από τα δύο ακουστικά. Πάρα πολύ ωραίο, ειδικά όταν είσαι, θα ξαναπώ, σε πολύ συχνά στο δρόμο. Βοηθάει πάρα πολύ για να ακούς τον άλλον καθαρά και ξάστερα που λέμε. Πάμε εδώ, είναι Bluetooth 4.2. Sensitivity 98 dB μπορεί να χτυπήσει, συμπλήν 3 dB. Το κάθε ακουστικό έχει 85 mAh μπαταρίας και ο φορτιστής του έχει άλλη μία μπαταρία στα 700 mAh. Αυτά είναι λοιπόν, οπότε πάμε να τα δούμε και live. Για πάμε λοιπόν να δούμε το κουτί. Το ανοίγεις έτσι ωραία. Χαρτάκια, ιστορίες. Ένα ωραίο σακουλάκι για να τα κουβαλάς. Okay. Και αυτή εδώ είναι όλη η ιστορία. Από κάτω έχουμε αυτό εδώ. Ένα μανταλάκι. Τι είναι αυτό τώρα, τι ιστορία είναι αυτή? Είναι για να το βάζεις από εδώ πέρα και να το κρατάς, τέλος πάντων, από εδώ. Εντάξει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Και εδώ πέρα η θύρα της φόρτισης. Και από την άλλη μεριά ένα σούπερ χρήσιμο καλώδιο για να το φορτίζουμε. Ρίξτε μια ματιά λιγάκι εδώ πέρα στο καλώδιο. Είναι USB και είναι διχαλωτό. Βγαίνει και σε micro USB και σε USB-C, οπότε δεν χρειαζόμαστε ανταπτοράκι. Και εδώ πέρα θα βρούμε και άλλο ένα set από tips για τα ακουστικά. Το άλλο το έχει φορεμένο, είναι προεγκατεστημένο ας πούμε, και που τώρα πέρα πρώτη φορά τα ανοίγω και αυτά εδώ πέρα, το χρησιμοποίησα λιγάκι με τα κανονικά του τα tips. Ναι, okay, πρέπει να είναι λίγο μικρότερα από αυτά που έχει κανονικά. Εδώ πέρα, μιας και μιλήσαμε για τα tips, να πούμε ότι πολλοί κόσμος κράζει τα συγκεκριμένα ακουστικά γιατί έχουν μόνο δύο tips, μόνο μικρά και μεσαία. Οπότε δεν είναι όπως όταν παίρνεις άλλα ακουστικά που έχει μια εξάδα ή
ή τέλος πάντων δύο τριάδες, δύο τετράδες για να βολέψει ακριβώς τα αυτιά σου. Και πολλοί έχουν παρατηρήσει ότι δεν μπαίνουν με τίποτα σε μικρά αυτιά. Οπότε αν θέλετε αυτό να το πάρετε δώρο στο γιο σας, στην κόρη σας να ακούει μουσική, πολύ πιθανό να μην του κάνει στα αυτιά του. Ευτυχώς για μένα τα κανονικά του τα tips είναι μια χαρά, οπότε ήταν πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, αυτή είναι η θήκη, την ανοίγεις, ανάβουν τα λαμπάκια, με το που ανοίγεις τη θήκη, ακριβώς όπως κάνουν τα AirPods της Apple, αυτά ξεκινάνε και συνδέονται με το κινητό σου. Οπότε, αν σε πάρει κάποιος τηλέφωνο, εκείνη την ώρα που χτυπάει, κάνεις απλά ένα clutch, παίρνεις το ένα, το βάζεις στο αυτί σου και μέχρι να το φορέσεις στο αυτί έχει ήδη συνδεθεί. Βλέπουμε εδώ πέρα τα πινάκια για τη φόρτιση, που είναι και εδώ, πάνω στο ακουστικό. Και είναι όλη η φάση, αυτό εδώ πέρα είναι μαγνητική, δηλαδή απλά το πετάς μέσα και πέφτει στη θέση του. Είναι και λίγο δύσκολο γενικά, άμα δεν το πιάσεις καλά, να το αρπάξεις, να το βγάλεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να μιλάς για ακουστικά όταν ο άλλος που βλέπει το βίντεο δεν μπορεί να ακούσει πραγματικά την ποιότητά τους, αλλά τουλάχιστον θα πούμε για ό,τι κάνουν, ό,τι μπορούν να κάνουν και θα σας πω και την δική μου εμπειρία με αυτά εδώ. Λοιπόν, καταρχάς για τις λειτουργίες που είπαμε πριν, οι χειρονομίες, το φοράς στο αυτί σου, οπουδήποτε εδώ πάνω πατάς δύο φορές για να σηκώσει το τηλέφωνο όταν χτυπάει, πατάς και κρατάς δύο δευτερόλεπτα για να απορρίψεις την κλίση και κατά την κλίση σέρνεις προς τα πάνω για να αυξηθεί η ένταση, σέρνεις προς τα κάτω για να μειωθεί η ένταση. Το ίδιο γίνεται και όταν ακούς τη μουσική σου, πατάς δύο φορές για να πας στο επόμενο τραγούδι. Ωραίο θα ήταν από το δεξί να πατάς και να πηγαίνεις στο επόμενο, από το αριστερό να πατάς και να πηγαίνεις στο προηγούμενο, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ίσως μπορεί να κάνουν κάποιο update σε κάποια φάση και να προσθέσουν αυτή τη λειτουργία. Προς το παρόν μόνο στο επόμενο πας, ανεβάζεις, κατεβάζεις την ένταση και όταν ακούς μουσική, αν από το δεξί κάνεις διπλό tap και κράτημα, έρχεται να του μιλήσεις στο Google Assistant, τη Siri κτλ. Όταν κάνεις από το αριστερό διπλό πάτημα και το κρατάς, τότε απλά γίνεται παύση στην μουσική, σταματάει η μουσική. Οπότε τουλάχιστον εδώ πέρα έχουμε δύο διαφορετικές επιλογές. Για την μπαταρία να πούμε που είναι σημαντικό, το standby time, παιδιά, είναι χάλια. Είναι χάλια, δηλαδή είχα και άλλα ακουστικά με μπαταρία, όταν τα άφηνες και ήταν αποσυνδεμένα από το τηλέφωνό σου ή ακόμα και όταν ήταν συνδεμένα, κρατούσαν πάρα πολύ ώρα. Τα συγκεκριμένα, ακόμη και αν δεν μιλήσεις μέσα στη μέρα με κανέναν, μόνο που τα έχεις έξω από τη θήκη και περιμένουν, ας πούμε, κάποια κλίση, στο τέλος της μέρας το πιθανότερο είναι να σου σβήσουν. Οπότε με την κάθε ευκαιρία τα πετάς μέσα στη θήκη τους για να είναι πάντα διαθέσιμα. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Τώρα, η εταιρεία λέει ότι μπορείς να ακούς 4 ώρες σερή μουσική. Έχει να κάνει με το τι μουσική ακούς και πώς την ακούς. Αν ρυθμίσεις πολύ μπάσο, αν έχεις αυξημένη την ένταση κτλ. Στις δοκιμές που έκανα, η μπαταρία κάποιες φορές μου τελείωσε στις 3,5 ώρες και κάποιες φορές έφτασε και μέχρι τις 4,5. Εντάξει, δεν το λες και καταπληκτικό, αλλά τουλάχιστον κουβαλάς και αυτό εδώ μαζί σου, οπότε ό,τι ώρα θέλεις τα πετάς μέσα ακόμα και για 20 λεπτά, ας πούμε, και τα έχεις για το υπόλοιπο της μέρας για να κάνεις τις κλήσεις σου ή να ακούσεις λίγη ακόμη μουσική. Για τον ήχο να πούμε, ο ήχος είναι αρκετά καλός, δεν είναι όμως ο καλύτερος. Τώρα, για να σας πω και εγώ, δεν είμαι τεχνικός ήχου, αλλά έχω στην κατοχή μου ένα set ακουστικών της Plantronics, αυτά τα μεγάλα που μπαίνουν εξωτερικά από τα αυτιά. Χρησιμοποιούσα για 1,5 χρόνο περίπου αυτά εδώ τα ακουστικά της Meizu, τα οποία είναι επίσης Bluetooth, αλλά ήθελα να απαλλαγώ από αυτό το καλώδιο, γι' αυτό πήρα αυτά τα καινούρια. Είναι καλύτερα τα TigPods από αυτά, καλύτερα, πολύ καλύτερα είναι στο μικρόφωνο κατά την κλίση και έχουν και αρκετά δυνατότερο μπάσο. Μπορείτε να βρείτε ένα review και για αυτά εδώ πέρα στο site μας, στο drandroid.gr. Στο τρίτο που θέλω να κάνω μία σύγκριση, δεν τα έχω δυστυχώς εδώ πέρα μαζί μου, είναι από μία σουηδική εταιρεία, μας είχε στείλει κάποια ακουστικά, τα οποία η εταιρεία λέγεται Degauss και τα ακουστικά λέγονται Noir. Ήτανε ενσύρματα και παιδιά είχανε το καλύτερο μπάσο που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου σε ακουστικά in-ear. Είναι καταπληκτικά, νομίζω κάνανε γύρω στα 100 ευρώ εκείνα. Αυτά είναι υποδέστερα από εκείνα, αλλά τουλάχιστον μπορείς να ακούσεις άνετα τη μουσική σου. Και για να τεστάρεις τα ακουστικά να ξέρετε τεστάρονται μόνο με Slipknot. Μόνο. Βάζεις όλη τη δισκογραφία, ρυθμίζεις τον μπάσο σου να ακούγεται ωραία και
κάνεις headbanging, ας πούμε, για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Λοιπόν, κατά το headbanging δεν μας φύγανε από τα αυτιά, να το ξέρετε αυτό, οπότε μπορείτε να βγείτε για ένα τρέξιμο, τέλος πάντων να πάτε στο γυμναστήριο και τα λοιπά, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Και όσον αφορά τώρα την ποιότητα του ήχου, είναι πραγματικά, το ξαναλέω, είναι πολύ κρίμα που δεν μπορείτε να το ακούσετε, αλλά είναι πολύ καλή. Το μπάσο θα ήθελε λίγο παραπάνω, λίγο ελάχιστα, αλλά δεν είναι ενοχλητικό. Και επίσης, όταν βάζεις τέρμα την ένταση, στο τέρμα, ειδικά σε κομμάτια που έχουν ηλεκτρική κιθάρα, που εγώ ακούω metal, ας πούμε, και rock, που είναι τα κυριότερα αυτά που ακούω, εκεί πέρα υπάρχει μια παραμόρφωση λιγάκι στην κιθάρα. Δεν είναι ενοχλητική, αλλά δεν είναι τα νουάρ της Denghaus. Ένα ακόμη ωραίο χαρακτηριστικό που θα μπορούσαν να έχουν αλλά δεν το έχουν και κράζουν πάλι αρκετοί στο ίντερνετ είναι το εξής. Σκέφτηκα για παράδειγμα ότι εφόσον κρατάει 4 ώρες η μπαταρία, γιατί να μην μπορώ να βγάλω το ένα μόνο από τη θήκη, να το φοράω μόνιμα στο αυτί μου και μετά μέσα στην ημέρα αν μου τελειώσει η μπαταρία να πετάξω αυτό μέσα και να βγάλω αυτό και να συνεχίσω με αυτό. Φοβερό, έτσι? Δεν γίνεται. Και γιατί δεν γίνεται? Γιατί το δεξί ακουστικό λειτουργεί ως hub για να συνδέεται πάνω του το αριστερό ακουστικό. Δηλαδή, όταν το τηλέφωνο του έρχεται μία κλίση, η κλίση αυτή πηγαίνει στο δεξί ακουστικό και μετά το δεξί την μοιράζει στο αριστερό. Επίσης, το δεξί είναι το μοναδικό που έχει μικρόφωνο για να μιλάς κατά την κλίση, στον συνομιλητή σου. Οπότε, δεν μπορείς με τίποτα να χρησιμοποιήσεις σκέτο το αριστερό. Μπορείς όμως σκέτο το δεξί. Αφήνεις το αριστερό μέσα, κλείνεις τη θηκούλα και ακούς κανονικότατα τη μουσική σου, μιλάς στο τηλέφωνο κτλ. Αν θέλεις τώρα να φορέσεις και το άλλο για να ακούσεις καλύτερα τη μουσική ή αν είσαι σε ένα χώρο που έχει πολύ φασαρία να ακούς καλύτερα το συνομιλητή, βγάζεις και το άλλο και όλα ωραία. Δείτε τα λιγάκι και από κοντά, η θηκούλα, εντάξει, πλαστική η θήκη, έτσι, λίγο και το μανταλάκι εδώ είναι λίγο περίεργο, δηλαδή μην το παίζετε και πολύ. Ωραίο εδώ πέρα το κυματιστό, μου αρέσει πολύ στο design. Μου έκανε πολύ εντύπωση το μέγεθος, δηλαδή από εκεί που τα αγόρασα μόνο σε φωτογραφίες τα είχα δει, μου φαινόταν ότι αυτό θα είναι διπλάσιο ή και τριπλάσιο, αλλά δείτε είναι όσο η παλάμη, δηλαδή το παίρνεις, το κρατάς άνετα. Εγώ που κυκλοφορώ πάντα και με ένα τσαντάκι μαζί μου, έχω μαζί μου power bank και τα λοιπά, είναι μια χαρά, το πετάω αυτό μέσα και έχω πάντα τα ακουστικά μαζί μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κυκλοφορεί σε 3 χρώματα, αυτό εδώ πέρα το navy blue, σε κόκκινο και σε λευκό. Παιδιά, σας παρακαλώ, αν πάτε να τα αγοράσετε με τίποτα το λευκό, μην φορέσετε κι εσείς τις μπατονέτες στα αυτιά, όπως όσοι κυκλοφορούν με τα AirPods. Είναι σαν να καθάριζαν τα αυτιά και σπάσανε την μπατονέτα μέσα, έλεος δηλαδή. Και να φτάσουμε στην τιμή. Τώρα, εντάξει, και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν δίνει πολλά λεφτά, μου αρέσει, με ενδιαφέρει πολύ το value for money. Αυτά εδώ πέρα τα πήρα 80 ευρώ. Μου φάνηκαν καλά χρήματα για αυτό εδώ πέρα το form factor και κατάφερα να το πάρω σε αυτή την τιμή γιατί η πραγματική του τιμή είναι 130 νομίζω ότι δεν θα έδινα. Είναι γιατί συμμετείχα στην καμπάνια της εταιρείας στο Indiegogo. Η εταιρεία είναι η Mobvoi, αυτή που έχει δημιουργήσει για μας και τα Peak Watch τα ρολόγια. Το Peak Home που είναι ένα πολύ φθηνό Google Home. Είναι μια πολύ καλή ανερχόμενη εταιρεία, έχω αρχίσει να τη συμπαθώ πάρα πολύ από πρώην εργαζομένους της Google, οι οποίοι φαίνονται ότι ξέρουν τι κάνουν, βέβαια τα κατασκευάζουν στην Κίνα, έτσι, κινέζικα είναι τα προϊόντα τους, αλλά από ό,τι βλέπω έχουν καλή ποιότητα κατασκευής. Πολλοί από εσάς που διαβάζετε Dr. Android έχετε ήδη κάποιο Peak Watch, οπότε σίγουρα μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ότι είναι πολύ καλά για την τιμή τους. Συμμετείχα λοιπόν στην καμπάνια του στο Indiegogo, στην οποία μάζευαν χρήματα για να κατασκευάσουν το προϊόν. Είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία το Indiegogo για το Kickstarter. Και όταν συμμετέχεις εκεί, στην ουσία τους δίνεις κάτι λιγότερο από την κανονική τους τιμή για να πάρεις τα ακουστικά και αυτοί κερδίζουν ότι ένα κεφάλαιο για να τα κατασκευάσουν. Οπότε στην ουσία γλίτωσα 50 ευρώ, 130 κάνουν κανονικά, 80 τα πήρα εγώ και είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτά είναι λοιπόν φίλοι μου τα TicPods Free. Νομίζω ότι για την τιμή τους των 80 ευρώ, έτσι όχι των 130, είναι πάρα πάρα πολύ καλά ακουστικά, σύγχρονο design, με πολύ καλή ακουστική και εντάξει, νομίζω ότι αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα αυτά και στα AirPods θα πάρεις αυτά γιατί είναι στη μισή τιμή, όπως λέω ξανά, στα 80 ευρώ, αλλά και πάλι και στην κανονική τους τιμή είναι φθηνότερα από τα AirPods. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω μαζί τους γιατί δεν τα είχα ποτέ και ούτε πρόκειται να τα αγοράσω ποτέ, αλλά νομίζω ότι τα συγκεκριμένα καλύπτουν όλα τα
τα κουτάκια, τσεκάρουν όλα τα κουτάκια, έχουν ακριβώς αυτά που χρειαζόμαστε και είναι πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή. Αυτά λοιπόν από μένα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!